το δεύτερο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, μετά βέβαια το NBA. Λοιπόν, είπαμε και την αθλητική μας πινελιά, δώσαμε και την αθλητική μας πινελιά, αν και δεν είμαστε γνώστες του αντικειμένου όπως είναι οι συνάδελφοι από το αθλητικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να μας ενημερώσει το κοντρόλ, αν μπορούμε να πάμε στο Λονδίνο και στον κύριο Βίρονα Καρύδη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο χρόνια στην ελληνική υπηρεσία του BBC. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρύδη, από την Αθήνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Καρύδη, απεργιακός κλοιός από χθες, από σήμερα στην Μεγάλη Βρετανία. Πολλές κοινωνικές και εργατικές ομάδες απεργούν και κυρίως το μεγαλύτερο χτύπημα σε εισαγωγικά είναι στον τομέα του περίφημου Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, που μετά από πολλά χρόνια γίνεται μια μαζική απεργία. Είναι έτσι? Έτσι είναι τα πράγματα. Περίπου 100.000 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες κατέβηκαν σε απεργία χθες και λίγο πολύ δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από ό,τι διαβάζω, σχεδόν 76 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν κανονικά. Ενώ από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το συνδικάτο που εκπροσωπεί το νοσηλευτικό προσωπικό εδώ στη Βρετανία, οι χημειοθεραπείες, οι αιμοκαθάρσεις και τα επίγοντα περιστατικά λίγο πολύ λειτουργήσαν κανονικά. Το θέμα είναι ότι το νοσηλευτικό προσωπικό στην Αγγλία ζητάει αυξήσεις του επίπεδου γύρω στο 20%. Η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα. Συζητάνε ότι μπορούν να δώσουν γύρω στο 4-5%. Οι εργαζόμενοι δεν είναι ικανοποιημένοι. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται γύρω στο 11%, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το κόστος της ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ και γι' αυτό υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις. Είδαμε ότι και στους Financial Times η κεντρική φωτογραφία, ειδικά στην έντυπη έκδοση, είναι με μια νοσηλεύτρια η οποία λέει το πλακάτ που έχει ότι στη Γερμανία η αύξηση είναι τόσο, στην Γαλλία είναι τόσο, ενώ εμείς στην Μεγάλη Βρετανία παίρνουμε πολύ λιγότερα χρήματα. Κύριε Καρύδη, πόσο θα επηρεαστεί το περίφημο εθνικό NHS, το περίφημο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας από αυτή την απεργία? Σίγουρα θα επηρεαστεί, αλλά δεν μπορώ να πω ότι καταραίει το σύστημα, διότι ακούω ορισμένες εκτιμήσεις, κυρίως στην Ελλάδα, ότι δεν λειτουργεί καθόλου το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, αλλά η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως σας έλεγα σε μια προηγούμενη σύνδεση που είχαμε πριν μερικές ημέρες, ο Υπουργός Υγείας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σούνακ, έχουν αποφασίσει να ενισχύσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ στην Βρετανία με περίπου 100 εκατομμύρια λίρες. Είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό και νομίζω ότι σιγά σιγά θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία τώρα αντιμετωπίζουν. Είναι σοβαρά τα προβλήματα. Μάλιστα. Βέβαια, δεν είναι το μόνο απεργιακό κύμα αυτό που θα πλήξει την Μεγάλη Βρετανία, γιατί γνωρίζω ότι και μάλιστα κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων θα απεργήσουν και οι σιδηρόδρομοι στη Μεγάλη Βρετανία, που ενδεχομένως εκεί τα προβλήματα να πολλαπλασιαστούν, ειδικά στις μετακινήσεις. Ήδη σε κάποια αεροδρόμια η απεργία των σιδηροδρομικών έχει αρχίσει από σήμερα. Ναι. Και μαζί με αυτούς απεργούν και πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν σε επιχειρήσεις λεωφορείων. Επίσης απεργούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία ελέγχου και λειτουργίας και φροντίδας των αυτοκινητοδρόμων στην Αγγλία. Έπονται απεργίες των ταχυδρομικών τις επόμενες ημέρες μέχρι τις γιορτές. Το ευχάριστο είναι ότι δεν θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στις αποσκευές στα αεροδρόμια. Ενώ... πριν. Ναι, σκόπευαν να το κάνουν αυτό, αλλά τις ημέρες των εορτών δεν πρόκειται να κατέχουν σε απεργία και αυτό λίγο πολύ ικανοποιεί όλους τους ταξιδιώτες οι οποίοι πρόκειται να έρθουν ή να αναχωρήσουν από τη Βρετανία. Κύριε Καρύδη, αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι το πρώτο μεγάλο crash test της κυβέρνησης Σούνακ στην Μεγάλη Βρετανία? Ναι, οπωσδήποτε. Είναι οπωσδήποτε το πολύ μεγάλο test της κυβέρνησης
και είναι και το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό και βεβαίως η οικονομία. Η οικονομία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Και όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες που έχουν καλυτερεύσει, να μας δώσετε και μια εικόνα. Γιατί οι εικόνες που είδαμε. Ήτανε χιόνια. Ήταν πολύ απογοητευτικές για τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν μας είχε συνηθίσει αυτό. Αυτή τη στιγμή εδώ στο Λονδίνο έχουμε μείον 3. Οι καιρικές συνθήκες δεν έχουν καλυτερεύσει και θα έχουμε πάλι πρόβλημα και αυτό το Σαββατοκύριακο και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή. Υποθέτω μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, από ό,τι ακούω από αυτούς οι οποίοι μας λένε τον καιρό, τα πράγματα θα έχουν γίνει πάρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Κύριε Καρύδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Λονδίνο. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Λοιπόν,